Ζήτησα το λόγο αρχικά για να κλείσουμε το νομοσχέδιο. Θα αποτυπωθούν βέβαια και στην ψήφο, όμως θα θέλαμε να είναι καταγεγραμμένα και στα πρακτικά. Οι ενστάσεις που καταθέσαμε στην πρωτολογία για το άρθρο 14 τις διατηρούμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να λαμβάνονται, να ληφθούν υπόψη και να είναι καταγεγραμμένες. Ήταν νομίζω σαφής η τοποθέτηση ότι επί της αρχής φυσικά δεν αμφισβητούμε την υπέρτερη ανάγκη της προστασίας και της υποχρέωσης της προστασίας της ανηλικότητας και αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των περιπτώσεων που αφορούν αυτά τα αδικήματα και την ανάγκη, τη σημασία της υποχρέωσης, αυτή η υποχρέωση να εκφράζεται και να υλοποιείται κυρίως με τον πιο απόλυτο τρόπο, θα ψηφίσουμε το άρθρο 14, επισημένοντας βέβαια ξανά την αναγκαιότητα με μεγαλύτερη ταχύτητα να παρθούν και όλα τα υπόλοιπα επιβεβλημένα μέτρα για την πλήρη και ουσιαστική προστασία του παιδιού και την πρόληψη τέτοιων απαράδεκτων αποτρόπαιων εγκλημάτων. Για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα ήθελα να πω. Κύριε Υπουργέ, είναι πολλωστή φορά που επισημαίνουμε ότι είναι προβληματικό να έρχονται τροπολογίες και διατάξεις που αφορούν τα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση στις επιτροπές, να μην μπορούμε να τοποθετηθούμε, να ψηφίσουμε κατάρθρον τις διατάξεις, να έρχονται μετά την ολοκλήρωση των νομοσχεδίων, που δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο επιλέγεται συνεχώς, δεν είναι πρώτη φορά, που έρχονται διαφορετικές διατάξεις σε μια τροπολογία. Κατά τη γνώμη μας και συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά, είναι προβληματικό και το επισημαίνουμε, δεν είναι τυχαίο, για μια ακόμη φορά, ευαίσθητα θέματα που αφορούν κυρίως την προστασία θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας να στριμώχνονται σε ένα άρθρο μιας τροπολογίας και ουσιαστικά να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Μιλάω για το κουμπί πανικού, το οποίο στη λογική του είναι σωστό ως ένα μέσο, αν θέλετε, και όσο γίνεται πιο έγκαιρης προειδοποίησης, που δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει πλήρως ότι δεν θα υπάρξει η γνωστή καθυστέρηση, αδιαφορία, αυθαιρεσία που αντιμετωπίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Το είχε εξάλλου προτείνει αυτό σαν μέτρο στην Επιτροπή Ισότητας και η Ιλιάνα Κανέλη, βουλευτής του ΚΚΕ. Όμως έχουμε προβληματισμό γιατί ακόμα και σε αυτή τη ρύθμιση μπαίνουν κατά τη γνώμη μας απαράδεκτοι όροι και προϋποθέσεις προκειμένου μια γυναίκα να μπορέσει να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα. Περιορίζεται επίσης μόνο στις περιπτώσεις των γυναικών και όχι συνολικά και σε άλλα τέτοια και σε παιδιά κλπ. Και κυρίως η εφαρμογή του περιορίζεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όταν κατά τη γνώμη μας ίσως στην περιφέρεια, στις πιο κλειστές κοινωνίες, είναι ακόμα περισσότεροι οι σκόπελοι και τα εμπόδια για μια γυναίκα να καταγγείλει, να μην βρει εμπόδια, να μην βρει αδιαφορία, αυθαιρεσία, να μην βρει μπροστά της, αν θέλετε, αρνήσεις ή ανθρώπους και αρμόδιους, ακόμα και αστυνομικά όργανα, που να τις πρόχουν να επιστρέψει ουσιαστικά στο σπίτι της και να μην προλαμβάνονται τέτοιου είδους περιστατικά. Εξάλλου, δυστυχώς, δεκάδες πόλεις της χώρας έχουν με φρικιαστικό τρόπο συνδέσει το όνομά τους με τα ονόματα δεκάδων γυναικών που δολοφονήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, κρίσιμα ζητήματα αφήνονται να ρυθμιστούν στο μέλλον και με αόριστο τρόπο από υπουργικές αποφάσεις. Γι' αυτό το λόγο και στο συγκεκριμένο άρθρο και συνολικά αντίστοιχα στην τροπολογία τοποθετούμαστε με το παρόν. Την τροπολογία, την 1462 του 122, την καταψηφίζουμε. Έχουμε διαφωνία και με τα άρθρο 1 και 2 που αφορούν τις διευκολύνσεις ουσιαστικά της μεταβίβασης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων, που είναι πάγια η διαφωνία μας για το κατά πόσο αυτοί θα έπρεπε να έχουν στα χέρια τους τα μέσα ενημέρωσης, και κυρίως και για το άρθρο 3, που αφορά μια ευρύτατη δυνατότητα να διευρύνει του ΑΣΕΠ, να διευρύνει το αντικείμενο των εξεταζόμενων γνώσεων στους γραπτούς διαγωνισμούς, ώστε
αυτές να σχετίζονται όχι μόνο με τη φύση συγκεκριμένης θέσης που διεκδικείται, αλλά δυνητικά και με όλων των κλάδων που προκυρήσονται σε έναν διαγωνισμό που κατά τη γνώμη μας σπρώχνει σε μεγαλύτερη αγωνία, βεβαιότητα και φροντιστήρα και έξοδο όλους τους διαγωνιζόμενους για μια θέση. Και γι' αυτό το λόγο θα καταψηφίσουμε συνολικά τη δεύτερη τροπολογία.